Πάμε στο βόλεϊ. Στο βόλεϊ που σήμερα ξεκίνησε η δουλειά με την έναρξη της προετοιμασίας και θα κάνω κάτι που έχω καιρό να κάνω. Μου αρέσει αυτή η ατάκα. Από το Λίμπερο 107,4 θα πάμε στο Λίμπερο του βολεϊκού Ηρακλή, τον Κωνσταντίνο τον Καλαϊτζίδη που έχουμε στην γραμμή μας. Γεια σου Κωστή. Καλησπέρα. Καλή εβδομάδα. Να είσαι καλά. Καλησπέρα. Και καλή αρχή και καλή δύναμη και στην αντρική ομάδα πλέον, τα έλεγα τις προάλλες και με τον καλό σου φίλο τον Παναγιώτο Βαρβεσιώτη, που πέρα από τα όσα έχετε πετύχει με τίτλους και διακρίσεις, με πανελλήνια πρωταθλήματα σε παιδικά, εφηβικά κτλ, ήρθε η ώρα να παίξετε και στην αντρική ομάδα, έτσι. Ήρθε και αυτή η μεγάλη ώρα, ναι, επιτέλους. Και εσύ ως λίμπερο. Και εγώ ως λίμπερο, ναι, τι να κάνουμε. Αλλάζουν κάποια πράγματα. Αλλάζουν κάποια πράγματα. Η θέση σου είναι ακραίος, αλλά προσαρμόζεσαι και εσύ στις συνθήκες της ανδρικής ομάδας, της ανδρικής πραγματικότητας. Βεβαίως, βεβαίως. Και τις απαιτήσεις του προπονητή. Φυσικά. Πώς ήταν σήμερα τα πράγματα, το κλίμα στην πρώτη προπόνηση? Ήταν μια πάρα πολύ καλή προπόνηση. Για πρώτη μέρα, λίγο κούραση, λίγο παραπάνω, πάλι ανέβηκαν για την πρώτη μέρα, εντάξει. Αλλά όλα καλά. Ήταν μια πολύ καλή αρχή, πιστεύω. Ξεκινάτε με όρεξη, έτσι. Ξεκινάμε με όρεξη, βεβαίως. Με τον Γιάννη Ορφανό που γνωρίζετε πάρα πολύ καλά και με αρκετά παιδιά που και εσύ προσωπικά τους ξέρεις χρόνια. Και αυτό είναι νομίζω θετικό για τη χημεία που μπορείτε να αποκτήσετε ως 12, 14, που θα δουλεύετε. Μεγαλύτερη. Θα μας εγκληματίσουν στον χώρο πιο εύκολα, πιο γρήγορα, με τις εμπειρίες τους, και αυτό είναι καλό και για εμάς. Είσαι Κώστα από τα παιδιά που έχουν ακόμα ένα χρόνο με την εφηβική ομάδα. Βεβαίως, άλλη μια χρονιά τελευταία. Και εσύ και ο Παναγιώτης Βαρβεσιώτης και ο Άγγελος Στεφανίδης, έτσι. Και ο Άγγελος Στεφανίδης, ναι. Άρα σας περιμένει ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα να διεκδικήσετε ακόμα. Μακάρι. Απλά φέτος ο χρόνος σας θα είναι διαφορετικός, γιατί θα ακολουθείτε την αποστολή με την ανδρική ομάδα και θα είναι δύσκολο το έργο σας. Θα είναι πιο δύσκολο, ναι. Mm-hmm. Και να δεθεί πιο δύσκολα η ομάδα του εφηβικού. Αλλά δεν πειράζει. Χρόνο με το χρόνο οι απαιτήσεις αλλάζουν. Και φέτος ήρθαν έτσι τα πράγματα ώστε να αγωνιζόμαστε στο αντρικό τμήμα και να βοηθήσουμε όσο μπορούμε εκεί. Έχεις παρουσιάσει πολλές φορές με διάφορους τρόπους την αγάπη σου για την ομάδα και ως αρχηγός της εφηβικής ομάδας. Πλέον στην αντρική περιμένεις, φαντάζομαι, πώς και πώς τον παλμό στη Μίκρα και στα μεγάλα παιχνίδια, στα ντέρμπι. Έστω και από τον πάγκο που λέει ο λόγος, αλλά και στα υπόλοιπα. Φαντάζομαι το σκέφτεσαι κάθε μέρα αυτό, έτσι. Πότε θα έρθει η στιγμή. Είναι κάτι που περιμένουμε χρόνια να το ζήσουμε. Mm-hmm. Γιατί όταν ήμασταν από μωρά εκεί μέσα, ξεκινήσαμε σαν ball boy και τώρα να βλέπουμε τον εαυτό μας να είναι στον πάγκο αυτής της ομάδος. Είναι ένα μεγάλο σκαλοπάτι που ανεβήκαμε και ανυπομονούμε. Είμαι σίγουρος ότι πολλές φορές θα σε πιάσει η κάμερα να τραγουδάς συνθήματα. Mm. Την ώρα του αγώνα. Θα προσπαθήσουμε να το καλύψουμε αυτό. Δεν είναι κακό. Σου εύχομαι ό,τι καλύτερο, να είσαι γερός μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά. Το πρόγραμμα τώρα λέει, Κωνσταντίνε, διπλές προπονήσεις ή αρχικά απογεύματα και μετά βλέπετε? Η πρώτη εβδομάδα θα είναι λίγο πιο χαλαρή, mm-hmm, με απογευματινές μόνο, και από την επόμενη εβδομάδα ξεκινάμε κανονικά τις διπλές προπονήσεις. Μέχρι να ενσωματωθούν και οι ξένοι που περιμένουν. Μέχρι να ενσωματωθούν και οι δύο ξένοι, βεβαίως. Και να έρθει και η σειρά, ή μάλλον να έρθει ο χρόνος για τα πρώτα φιλικά. Βεβαίως, αυτό ακριβώς. Με τι, το ρωτάω σε όλους αυτό, τους συμπαίκτες σου, θα το ρωτήσω και σε σένα, τι θα σ' άφηνε ικανοποιημένο στο τέλος της νέας σεζόν? Ένας τίτλος, που δύο χρόνια παλεύουμε να πάρουμε ένα κύπελο. Αυτό το κύπελο θέλω. Είναι ένα αποθυμένο. Είναι. Εύχομαι να μην είναι πλέον και να το ζήσουμε όλοι μαζί. Μακάρι Γιώργο, να το ζήσουμε όλοι μαζί αυτή τη χαρά. Κάτι που έχουμε να νιώσουμε χρόνια αρκετά. Θα δείξει.
Θα δείξει, θα δείξει. Όσο, το, όσο είμαστε κοντά, κάτι μπορεί να γίνει. Όσο είστε βασικά, γιατί εσείς είστε χρόνο με το χρόνο, όλο και πιο κοντά. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Σε ευχαριστώ και πάλι. Καλή χρονιά. Να είσαι καλά, Γιώργο, και εγώ σας ευχαριστώ. Να είσαι καλά, καλό βράδυ, καλό βράδυ. Ο Κωνσταντίνος ο Καλαϊτζίδης, το λίμπερο του Ηρακλή, μαζί με τον Αντώνη Μπουράκη.